Στα ύψη η τιμή του λαδιού, στα ύψη και η παραβατικότητα εκείνων που είδαν στην καλή τιμή που έχει φέτος το ελαιόλαδο και άνοιξαν νυχτερινές μπίζνες, ραβδίζοντας ξένα ελαιόφυτα, κόβοντας την κυριολεξία τα δέντρα ή αφαιρώντα από αυλέ και χωράφια σακιά με λεόκαρπο. Ο κόσμο αγωνιά διότι είναι η περιουσία του, είναι ο κόπο του μια χρονιά και προσπαθεί τώρα να μαζέψει το λάδι και η τιμή είναι αρκετά ανεβασμένη φέτο για διάφορε συγκυρίε και προσπαθεί να περισσώσει την περιουσία του. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιε ομάδε ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή που δράτουν στην πλάτη των παραγωγών σε μια χρονιά που πραγματικά ένα τόνο λάδι κάνει πάνω από 5.000 ευρώ και είναι στη δικιά τους ορολογία καλές business να πηγαίνουν να ραβδούν τα λιώφτα των ανθρώπων. Αν και τα φαινόμενα όπως εξηγούν οι παραγωγή δεν έλειπαν ποτέ φετός το πρόβλημα με τις παράνομες ελεοσυλογές και την κλοπή ελεοκάρπου έχει καταστεί μάστιγα με τους παραγωγούς να επιχειρούν να προστατευτούν, ακόμη και με επιτόπιους ελέγχους μέσα στη νύχτα, προκειμένου να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Έχουμε μαρτυρίες παραγωγών που πραγματικά πήγανε και φιλούσαν τα φορτωμένα λιόφυτα για να μην πάνε να δούνε είτε κομμένα τα κλαδιά, γιατί υπήρχε το φαινόμενο το εξή. Πηγαίνανε με ένα λυσιδοπρίονο, κόβανε... Τα παραγωγικά κλαδιά τα βάζανε στο αυτοκίνητο επάνω και μετά πηγαίνανε σε κάποια αποθήκη και τα ραβδούσανε. Για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο πήρανε τον όμω τα χέρια του οι ίδιοι οι παραγωγοί και πηγαίναν και φιλούσαν την περιουσία του γιατί πραγματικά ένα λιώφιτο που είχε 3-4-5 τόνου λάδι, η αξία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν πάνω από 20.000 ευρώ. Στο Δασαρχείο Ηρακλείου, αυτή την ώρα υπάρχουν τρει δικογραφίε που βρίσκονται σε εξέλιξη: δύο για παράνομη ελαιοσυλλογή και μία για κλοπή ελαιοκάρπου μέσα σε σακιά. Όμω το πρόβλημα είναι κατά πολύ εκτεταμένο αφού άλλε καταγγελίε έχουν γίνει σε αστυνομικά τμήματα ενώ άλλες κλοπές δεν δηλώθηκαν ποτέ και σε κανέναν. Έχουμε δύο-τρία φαινόμενα τέτοια, τα οποία πάνε και αραβδίζουν τις ελιές. Εντάξει, γιατί δεν αφήνει κανείς ελιές έξω τώρα, που να αφήσει σου βάλει ελιές, την άλλη μέρα δεν θα βρεις τίποτα. Αλλά εδώ βλέπεις ότι δεν... θα βρει τσουβάλια, εδώ δεν, δεν βρει τι ελιέ. Και ορισμένοι είχαμε ένα περιστατικό, κόψανε και τα δέντρα. Κόψανε και τα δέντρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πραγματικά πράγματα πρωτοφανή στην περιοχή μα τα οποία τα καυτηριάζουμε. Λασαρχείο, εγώ δεν ξέρω να υπάρχει εδώ. Προσωπικά, εγώ δεν ξέρω κανένα από το Λασαρχείο και δεν ξέρω και το, το είναι υπεύθυνο για αυτέ τι δουλειέ. Δεν ξέρω. Πιθανόν να υπάρχει κάποιο αγροφύλακα όπω υπήρχε παλιά, αλλά εμεί δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο. Άκρο ενδιαφέρουσα ήταν η αντίδραση τη Ισπανία το 2019 που αντιμετώπισε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Τσιπ σε σχήμα ελαιοκάρπου που τοποθετούνταν πάνω στα ελαιόδεντρα στην περίπτωση που απομακρυνόταν, χωρί όμω ο ιδιοκτήτη να εκτελεί εργασίε. Το στίγμα της κίνησης φαινόταν ξεκάθαρα, οπότε ο εντοπισμός των δραστών ήταν μια εύκολη υπόθεση. Όταν αυτό το τσιπάκι μετακινιόταν από το συγκεκριμένο δέντρο και έφευγε, όχι δηλαδή με το κούνημα του αέρα, τότε σενεργοποιούνταν σε και ερχόταν μήνυμα στον παραγωγό. Με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε η κλοπή ελαιοκάρπου που ήταν μάστιγα για το Ισπανικό κράτος το 2019 και κάθε κατεργάρης μπήκε στον πάγκο.